Πάμε στην ψήφιση των μέτρων. Υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ απόψεις όπως του κυρίου Σκουρλέτη, μια διαρροή που έγινε για τον κύριο Φίλη, ότι τα μέτρα ενδεχομένως θα πρέπει να ψηφιστούν από αυξημένη πλειοψηφία. Ασπάζεστε αυτή την. Γιατί αφορούν και κυβέρνηση του 19, η οποία δεν ξέρουμε αν θα είστε εσείς. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι όποιο κόμμα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση άλλη κυβέρνηση. Στα μισά του 19 θα είναι μια άλλη κυβέρνηση. Όπως και να έχει. Ναι. Χρειάζεται. Και η ίδια. Ναι, χρειάζεται λοιπόν 180. Λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται, γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Τι λέω εγώ. Δεν είναι διμερή συμφωνία η οποία. Συνταγματικά χρειάζεται 180 ψήφους για να περάσει. Είναι εφαρμογή μέτρων στα πλαίσια μιας συμφωνίας. Επομένως, όπως και οι υπόλοιποι νόμοι, οι οποίοι δεν έχουν χρονικό ορίζοντα την υλοποίησή τους εντός της θητείας μιας κυβέρνησης, αλλά ένας νόμος, όπως ξέρετε, έρχεται για να ρυθμίσει στο διηνεκές και μέχρι την αλλαγή του πράγματα, επομένως και αυτός ο νόμος θα πρέπει να έχει την απλή πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, υπάρχει τώρα εσείς ως υπουργός, ως βουλευτής, δεν θα θέλατε διευρυμένη πλειοψηφία? Βεβαίως και θα ήθελα. Και βεβαίως και θα ήθελα και η αντιπολίτευση να ψηφίσει τα μέτρα. Αλλά άλλο το ένα, το να θέλω δυνητικά η αντιπολίτευση να ψηφίσει, και άλλο το να θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό η αντιπολίτευση να ψηφίσει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επομένως, πιστεύω ότι και συνταγματικά και με βάση τον κανονισμό της Βουλής, τα μέτρα για να ψηφιστούν, όποια είναι αυτά, χρειάζονται 151 ψήφους. Μάλιστα. Όμως, η διαφορά είναι εδώ ότι καλείστε να φέρετε μέτρα τα οποία αφορούν το 2019. Είναι μέτρα πολύ συγκεκριμένα, είναι φορολογικά μέτρα, μέτρα περικοπών. Να τα δούμε και τα αντίμετρα, γιατί θα αποφασίσετε και τι θα ψηφίσετε. Τα οποία, επαναλαμβάνω, αφορούν διάστημα μετά από 2 χρόνια και άλλη κυβέρνηση. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, δεσμεύεται την όποια άλλη κυβέρνηση. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά προσέξτε, δεν πηγαίνουμε με την αλλαγή των κυβερνήσεων. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το 2019. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι. Το 2016 ψηφίσαμε μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονταν και άρχισαν να εφαρμόζονται το 2017 και κάποια που θα εφαρμοστούν το 2018. Τότε χρειαστήκαμε 180 ψήφους. Για να χρειαστούμε τώρα. Δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό. Και υπάρχουν νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και οι οποίοι είχαν εφαρμογή από το 2016 της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάργηση των φορολογικών ελαφρύσεων στα νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 2013, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Και είχε ορίζοντα εφαρμογή στην 1η-1η του 2016. Εάν στην πρόταση του κυρίου Σκουρλέτη. Τότε χρειάστηκαν 180 ψήφοι. Όχι, δεν χρειάστηκαν. Τότε φωνάζατε. Αλλά όμως εσείς ήσασταν. Εμείς φωνάζαμε. Δεν μας δεσμεύει καμία συμφωνία. Φωνάζαμε στις συμφωνίες. Ναι, φωνάζαμε στις συμφωνίες. Όχι στην εφαρμογή των μέτρων. Συμφωνία με νόμους. Όχι στην εφαρμογή των μέτρων. Συμφωνία με νόμους εφαρμόζεται. Κοιτάξτε. Καλά, για τα μέτρα τη λέγατε. Υπάρχει το θέμα. Υπάρχει το θέμα για το κατά πόσο μία συμφωνία διεθνή σύμβαση της χώρας μας μπορεί να κυρωθεί με 150 ή 180 ψήφους. Αυτό υφίσταται ως θέμα. Και όπως γνωρίζετε, ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο μνημόνιο δεν είχε αυτή την απέτηση. Η εφαρμογή όμως, μιλάμε για εφαρμογή μέτρων κατ' εφαρμογή της συμφωνίας.